αφιερώσω την ίδια αυτή όλη η ομάδα στον κύριο Φιντάνη, ο οποίος έχασε τον αδερφό του τον Παναγιώτη πριν 4 μέρες, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην ομάδα και αυτός, και τα παιδιά του είχαν υποσχεθεί ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο για να το αφιερώσουν αυτό το παιχνίδι, την νίκη που τελικά χωρέσαμε και την πήραμε. Θα πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκαια, αν και είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος. Προετοιμαστήκαμε για αυτό το παιχνίδι, έτσι ώστε να έχουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, και το οποίο φυσικά ήταν το καλύτερο, και ήταν το αποτέλεσμα της νίκης. Νομίζω ότι έχουμε βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα αρκετά και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και στην επιθετική λειτουργία. Και έχουμε βάλει την ομάδα σε τέτοιο δρόμο, ο οποίος μέσα στον αγωνιστικό χώρο δείχνει ότι πάντα είναι ικανή, δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο και προσπαθεί σε κάθε μάτσο να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας και έχουμε και καλή πορεία στην ομάδα της Καλλιέργειας. Ερωτήσεις. Κόουτς, μέσα από όταν έκανε δηλώσει ο πρόεδρος και είπε ότι σε πιθανό σενάριο νίκης στη Λαμία η ομάδα ίσως αλλάξει τους στόχους της. Έχει γίνει ήδη κάποια συζήτηση, γιατί δεν βγάλετε τις selfies, ήταν χαρούμενοι. Εντάξει, αυτό είναι μετά από κάποια νίκη φωτογραφίες που λέτε. Αλλά η ομάδα έχει μπει σε ένα δρόμο που θα τη χαρακτηρίζει από την 5η μέχρι την 10η θέση, στην οποία έχουμε εδώ και 3 αγωνιστικές. Και προσπαθούμε να είμαστε μέσα σε αυτό το δρόμο. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να μείνουμε σε αυτές τις θέσεις. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μακάρι να μας πηγαίνουν όλα καλά στο μέλλον πλευρά της σταθμού. Άσχημο απόγευμα για μας, άσχημο αποτέλεσμα. Μας το φύλαγε στο τέλος του πρώτου γύρου και λίγο πριν από τις γιορτές. Δεν θέλω να πω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά είναι γεγονός ότι δύο λάθη δικά μας έφεραν την αντίπαλη ομάδα να προηγείται με 2-0 και μετά όσο και να προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να μπούμε στο παιχνίδι που είχαμε την ευκαιρία με το δοκάρι. Και έτσι κάναμε μια ήττα, μας στεναχωρεί πάρα πάρα πολύ. Αλλά εκεί που δεν νομίζω ότι μας βγάζει από το στόχο μας που είναι ο ίδιος όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή η σωτηρία της ομάδας. Έχουμε ακόμα άλλη μια υποχρέωση για να φύγει ο χρόνος, να φύγει το 17 που θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά για την ομάδα της Λαμίας. Αυτή την κυβέρνηση του Παναθηναϊκού την Πέμπτη. Θα το παρέσουμε το παιχνίδι για αυτό της Πέμπτης και μετά με ειρηνία θα καθίσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Συγχαρητήρια στην Λάρισα και την νίκη της. Αυτά. Ναι. Με το πάντως, τι γίνεται, coach, από το παρελθόν, θα έρθεις πάλι στο πάντα ή όταν έχει πολλούς κόσμους, έχεις να πέφτει στις ομάδες. Τιμωρημένος, σιωπηλά. Δεν υπάρχει σιωπηλά. Αν δεν ράβει μόνο. Τι σιωπηλά. Ως πότε. Ως πότε. Αυτό εξαρτάται περισσότερο από τον ίδιο παρά από εμάς. Αν δεν ρωτήσει κάποιο, πώ να ρωτήσω κάτι. Και επειδή ουσιαστικά σήμερα είδαμε ένα παιχνίδι που είναι μαγνητικό, που δεν το έχουμε δει ακόμα. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει τελευταία, αν σε προβληματίζει κάτι στην εικόνα τη ομάδα, αν σε προβληματίζει. Κοιτάξτε, η αμυντική λειτουργία τη ομάδα μα, γενικά επειδή λείπουν κάποιοι παίκτες στην αμυντική μα γραμμή, δεν είναι όπω ήταν στο ξεκίνημα του πρωτοβουλίου. Παρασυρώμαστε εύκολα, δεν έχουμε την οργάνωση που πρέπει και νομίζω ότι εκεί, όπως συμπαθήσαμε το Παναθηναϊκό, δεν πατήσαμε και σήμερα. Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι,
που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ σήμερα. Τι δεν πάει καλά στο ξεκίνημα για την ομάδα? Συμβαίνει κάτι και μπαίνουμε διαφορετικά στο παιχνίδι, χωρίς την ψυχολογία που πρέπει, δεν είμαστε επικεντρωμένοι, τι συμβαίνει? Απλώς αυτό που είπα, κάνουμε κάποια λάθη, αβίαστα, και εκεί πληρώνουμε τη δυναμία της οργάνωσης στην άμυνά μας. Δεν νομίζω ότι η ομάδα δεν είναι καλά. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, καλά δεν είναι. Ο Ανέστης έχει κάτι σημαντικό, γιατί δεν ξεκίνησε σήμερα? Θα αντιμετωπίσει ακόμα λίγο πρόβλημα. Νομίζω ότι μετά τις γιορτές θα είναι απολύτως σίγουρος. Είπατε μεταγραφικά ότι θα κοιτάξετε μετά το μάτς του Παναθηναϊκού μετά τις γιορτές. Έχετε εντοπίσει σε ποιες θέσεις, μπορείτε να μας πείτε σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί η ομάδα? Νομίζω ότι δεν αναφέρεσαι αυτό το παιχνίδι, το Παναθηναϊκό, και μετά το τέλος του.